Η φιλαργυρία έχει ονομαστεί η ρίζα όλων των κακών, αλλά και αυτή σαφώς δημιουργείται μέσω εκείνων, δηλαδή της καινοδοξίας και της ειδονής. Μας λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής στο σύγγραμμά του περί νόμου πνευματικού, που βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Προηγουμένως, στον 91ο απόφθεγμά του, μας είχε πει ότι η αιτία κάθε κακίας είναι η καινοδοξία και η ειδονή. Και εκείνος που δεν εμίσησε αυτά, δηλαδή την καινοδοξία και την ειδονή, δεν μπορεί να απομακρύνει κανένα πάθος, δεν μπορεί να καθαριστεί από την αμαρτία. Η καινοδοξία είναι αγάπη για την μάταιη δόξα, για τον μπράβο και τα εύγη των ανθρώπων. Και η ειδονή είναι η αγάπη για την απόλαυση τη σαρκική, για την άνεση, για την καλοπέραση του σώματος ή μάλλον αυτό το αίσθημα της άνεσης και της καλοπέρασης, το οποίο το επιθυμεί, το επιδιώκει ο φιλίδωνος άνθρωπος. Όταν λοιπόν λέει ο Άγιος ότι η καινοδοξία και η ειδονή εννοεί η φιλοδοξία και η φιλιδονία, είναι αυτά τα δύο κορυφαία πάθη τα οποία είναι τα αίτια κάθε κακίας. Αλλά στη συνέχεια μας λέγει αυτό το ρητό που μας το διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, το διατυπώνει έτσι ο Απόστολος Παύλος, ότι η φιλαργυρία είναι η ρίζα πάσης κακίας. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται αυτά? Ο Άγιος στη συνέχεια δίνει την εξήγηση και μας λέγει ότι η φιλαργυρία συνίσταται, δηλαδή δημιουργείται, από αυτά τα δύο πράγματα, από την φιλοδοξία και την φιλιδονία. Επομένως, δεν υπάρχει αντίφασης. Ρίζα πάντων των κακών ήρηται η φιλαργυρία. Η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, στο έκτο κεφάλαιο. Αλλά αυτή σαφώς δι' εκείνου συνίσταται. Αλλά και αυτή η φιλαργυρία σαφώς καθαρά φαίνεται ότι δημιουργείται μέσω εκείνων, δηλαδή της καινοδοξίας και της ειδονής, της αγάπης για την απόλαυση, για την άνεση. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη μάταιη δόξα των ανθρώπων χρειάζεται χρήματα για να την ελκύσει. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι προσκολλημένος στις ειδονές της σάρκας, στην άνεση του σώματος και την καλοπέρασή του, πάλι χρειάζεται χρήματα για να ικανοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέγει ότι τρία είναι τα αίτια της φιλαργυρίας. Η φιλιδονία, η καινοδοξία και η απιστία. Η απιστία είναι χειρότερη από τα άλλα δύο. Ο φιλίδωνος αγαπά τα χρήματα για να ζει με απολαύσεις. Ο καινόδοξος για να δοξαστεί με αυτά, για να αποκτήσει θέσεις, εξουσία, για να εντυπωσιάζει τους άλλους με τις σπατάλες του και την πολυτελή ζωή του. Ο καινόδοξος λοιπόν για να δοξαστεί χρειάζεται και αυτός χρήματα, οπότε γίνεται και αυτός φιλάργυρος. Ο άπιστος πάλι για να τα κρύψει και να τα φυλάξει, επειδή φοβάται πείνα, γυρατιά, ασθένεια ή ξενιτεμό και ελπίζει πιο πολύ στα χρήματα παρά στον Θεό. Και έτσι προσπαθεί να διαφυλάξει τα χρήματά του, γιατί ελπίζει σε αυτά, προσκολάται σε αυτά και έτσι γίνεται και αυτός τέλειος φιλάργυρος. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο δίκιο και ο Άγιος Μάρκος και ο Άγιος Μάξιμος, οι οποίοι και επιβεβαιώνουν τον Απόστολο Παύλο. Και βλέπουμε πως στους Αγίους δεν υπάρχουν αντιφάσεις, αλλά το Πνεύμα του Άγιο λέει τα ίδια σε όλους. Η φιλαργυρία λοιπόν είναι ρίζα όλων των κακών, δημιουργείται δε από τα βασικά αυτά θεμελιώδη πάθη για τα οποία μας μιλάει ο Άγιος Μάρκος, από την φιλοδοξία και την φιλιδονία. Έτσι το ένα ουσιαστικά
γεννάει το άλλο πάθος. Και μάλιστα εδώ η φιλιδονία και η φιλοδοξία γεννούν τη φιλαργυρία. Βλέπουμε πως τα πάθη συνδέονται μεταξύ τους και το ένα δημιουργεί το άλλο, το ένα είναι αποτέλεσμα του άλλου. Η ματαιοδοξία και η φιλαργυρία, θα μας πει πάλι ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, είναι τόσο πολύ αλληλένδετες που άλλοι πλουτίζουν από ματαιοδοξία και άλλοι ματαιοδοξούν από πλούτο. Ένας που είναι φτωχός αλλά είναι ματαιόδοξος γίνεται φιλάργυρος γιατί επιθυμεί πλουτίζοντας να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους και να κερδίσει τον έπαινο και τα έβγια και τα μπράβο και την εκτίμησή τους. Και άλλος πάλι που έχει φτάσει να είναι πλούσιος πέφτει στο αμάρτημα της υπερηφάνειας και της ματαιοδοξίας και χρησιμοποιεί τον πλούτο του κακός πάλι για να κερδίσει τη μάταιη δόξα των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη παγίδα στον άνθρωπο, η παγίδα αυτή που λέγεται φιλαργυρία. Και ο Κύριος μας δίδαξε ότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει στη φιλαργυρία και συγχρόνως να δουλεύει και στον Θεό. Ουδίναστε λέει Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν είναι δυνατόν να είστε συγχρόνως δούλοι του Θεού και δούλοι και του χρήματος. Και όποιος επιθυμεί να γίνει πλούσιος πέφτει σε πολλές και μεγάλες παγίδες, όπως λέει πάλι ο Απόστολος στον Τιμόθεο. Η βουλόμενη πλουτήν, εμπίπτωση εισπειρασμών και παγίδα και επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουν τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Εκείνοι που κατέχονται από την επιθυμία των χρημάτων και θέλουν να πλουτίσουν, περιπίπτουν σε πειρασμό και παγίδα από το στήνιο διάβολος και σε επιθυμίες πολλές και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στην απώλεια. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα των ανθρώπων που τυφλωμένοι κυριολεκτικά από το πάθος αυτό της φιλαργυρίας οδηγήθηκαν στην καταστροφή, τόσο την βιολογική, την υλική, τη σωματική, όσο και την πνευματική. Ο νους θα μας πει στη συνέχεια στο 101ο αποφθεγμά του, ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, ο νους τυφλώνεται εντελώς από αυτά τα τρία πάθη. Λέγω δηλαδή τη φιλαργυρία, την καινοδοξία και την ειδονή, τη φιλιδονία. Σωστά, σύμφωνα με το αληθινό του συμφέρον, εάν έχει μέσα του αυτά τα πάθη, αν αγαπάει τα χρήματα, αν αγαπάει τον μπράβο και τη δόξα των ανθρώπων και αν είναι προσκολλημένος στις ειδονές της σαρκός, στην άνεση και στην καλοπέραση του σώματος. Αυτές, λέγει στη συνέχεια, το απόφθεγμά του, δηλαδή η φιλαργυρία, η καινοδοξία και η ειδονή, γραφή, οι τρεις θυγατέρες της δέλας. Η δέλα είναι η αφροσύνη. Και αυτές οι θυγατέρες πίνουν στην κυριολεξία το αίμα του ανθρώπου και δεν τον αφήνουν να ορθοποδήσει πνευματικά και να ζήσει πνευματικά. Αυτές περιβάλλονται με αγάπη από την μητέρα. Τρεις θυγατέρες της δέλης αυτή κατά τη γραφή υπομητρός απόμενε. Ο άφρον άνθρωπος, ο ασύνετος άνθρωπος, ο ανόητος είναι αυτός ο οποίος έχει αυτές τις τρεις πνευματικές θυγατέρες, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία και την φιλιδονία, από τις οποίες και τυφλώνεται. Εκτυφλούνται ο νους δια τούτων των τριών παθών, φιλαργυρία, καινοδοξίας και ειδονής. Κατά την καταστροφή της Πομπιείας το 79 μετά Χριστόν, όπως ξέρουμε, καταστράφηκε όλη η πόλη από την υφιστιακή έκρηξη. Μεταξύ εκείνων που καλύφθηκαν από την λάβα του Βεζουβίου ήταν και μία κυρία που προσπάθησε μαζί με τη ζωή της να σώσει και τα κοσμικά. Γεμάτα δαχτυλίδια,
βραχιόλια, περιδέρια και άλλα τιμελφά. Τόρθωσε να βγει από την πόλη. Εκεί όμως την πρόλαβε το ρεύμα της λάβας και βρέθηκε εκεί απολυθωμένο το σώμα της με τα κοσμήματα. Ίσως να σωζόταν αν δεν έχανε πολύτιμο χρόνο για να συλλέξει τα τιμελφή της. Πόσοι δεν ακολουθούμε αυτή την τακτική. Μαζεύουμε αδιαφορώντας για τους κινδύνους της ψυχής και ας διδασκόμαστε από πάρα πολλά θετικά που υπάρχουν και τα οποία ακριβώς μας λέγουν να φεύγουμε μακριά από αυτό το φοβερό πάθος, το πάθος της φυλαργυρίας. Τρεις άνθρωποι, ενώ βάζαν στον δρόμο, βρήκαν ένα θησαυρό και αποφάσισαν να τον καρποθούν. Τον μετέφεραν σε άλλο μέρος και έστειλαν τον ένα από αυτούς στην πόλη για να το γλεντήσουν. Οι δύο που έμειναν συμφώνησαν να το σκοτώσουν, ώστε ο πλούτος να μείνει σε αυτού. Εκείνος όμως, αφού αγόρασε το κρασί, πήγε σε ένα φαρμακείο και αγόρασε δηλητήριο για να δώσει στους άλλους δύο το δηλητηριασμένο κρασί, ώστε να κρατήσει μόνο για τον εαυτό του το θησαυρό. Τον άνθρωπο, το πάθος αυτό της φυλαργυρίας μπορεί να οδηγηθεί και στον φόνο. Ο ένας ήρθε από την πόλη με το κρασί. Οι άλλοι δύο τον σκότωσαν και άρχισαν να πίνουν το κρασί. Δηλητηριάστηκαν και έτσι απολέστηκαν τρεις ψυχές. Η φυλαργυρία είναι το πιο καταστροφικό πάθος. Είναι αμαρτία του Ιούδα. Πρέπει να έχουμε συμπάθεια και να είμαστε ελεήμονες. Ο Μίδας ήταν ένας βασιλιάς αρχαιότητος. Τα είχε όλα, δεν του έλειπε τίποτε. Είχε όμως μέσα του το πάθος της απληστίας. Διαρκώς τους θεούς εντός εισαγωγικών η λέξη, τους δαίμονες δηλαδή, ζητώντας εντός εισαγωγικών, λέγει ο μύθος, τα δαιμόνια δηλαδή, για να το ξεφορτωθούν κατά κάποιο τρόπο, του έδωσαν ένα χάρισμα και έτσι ό,τι έπιανε γινόταν χρυσός. Ενθουσιάστηκε ο Μίδας για το δώρο αυτό και άρχισε να το θέτει σε εφαρμογή. Ικανοποιούσε έτσι το πάθος του, όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Φρούτο, αλλά προτού το φέρει στο στόμα του, μεταβαλόταν σε χρυσό φρούτο και δεν μπορούσε να το φάει. Άγγιζε ένα καρβέλι και το μαχαίρι ολόχρυσα. Έτσι ο Μίδας κινδύνευε να πεθάνει από ασιτία και πείνα. Παρακάλεσε για το λόγο αυτό τους θεούς, εντός εισαγωγικών, να τον απαλλάξουν από αυτό το χάρισμα. Εκείνη όμως έμεινα ψυχρή στο αίτημά του, θέλοντας να που αναμένει εκείνους που είναι άπληστοι και φυλάργυροι. Με τους μύθους τους, οι αρχαίοι μας πρόγονοι μας δίδασκαν πάρα σοφά και σπουδαία πράγματα. Πώς πρέπει να αποφεύγουμε τα πάθη και μάλιστα το τραγικό πάθος της φυλαργυρίας. Το δέθεο ημών δόξα πάντοτε ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.